τηλεόραση. Ο κ. Δημήτρη Δανακόπουλο, υπουργό επικρατεία και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό που ξεκίνησα, Υπουργέ, δηλαδή όπω ξεκίνησε την εκπομπή που δεν ήταν μέσα στην προετοιμασία μου. Είδα το βίντεο. Είδα το ρόλο πια τη αστυνομία στο κομμάτι αυτό. Είναι το δεύτερο, το δεύτερο επίπεδο, γιατί το πρώτο ήταν το λιντσάρισμα, το σχολιάσαμε. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο. Θέλω το σχολείο σα. Ακούστε, κύριε Ερβανίτη, πρόκειται για ένα συγκλονιστικό και σοκαριστικό περιστατικό γεγονός. Νομίζω ότι αποτελεί ένα φαινόμενο που μας αναδεικνύει κάτι πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή ότι το μίσος εξαπλώνεται στην ελληνική κοινωνία και ξέρετε ότι το μίσος είναι το ιδεολογικό, το ψυχικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη άλλων φαινομένων, ναι, πολιτικού χαρακτήρα πια. Είναι το υπόβαθρο για να αναπτυχθούν φασιστικές λογικές, φασιστικές πρακτικές και να ενισχυθούν και φασιστικές πολιτικές δυνάμεις. Αυτό αφορά το περιστατικό ως τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το βίντεο για την αστυνομία, επειδή άκουσα το σχολείο σας προηγουμένως, αυτό που αναρωτηθήκατε και δικαίως είναι ποια είναι η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται μια κατάσταση, κρίση. Μια κρίση, μια κατάσταση στο εσωτερικό των σωμάτων ασφαλείας σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχει ανακοινώσει ο κ. Γκριβασίλη. Στον πολιτικό τους λόγο, ούτως ή άλλως, δεν έπαιρναν αποστάσεις από τον αυταρχισμό, το αντίθετο συνέβαινε. Δηλαδή, σε πολύ μεγάλο βαθμό υπερασπίζονταν αυταρχικές λογικές στο εσωτερικό των δυνάμεων, των αστυνομικών δυνάμεων. Εμείς από τη δική μας μεριά θεωρούμε ότι η στάση της αστυνομίας πρέπει να είναι διαφορετική. Πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να λειτουργεί για την προστασία των πολιτών, δεν πρέπει να καταχράτε την εξουσία της και νομίζω ότι η διαφορά αυτής της κυβέρνησης φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τέτοιο τύπου περιστατικά. Όμως εδώ, Υπουργέ, υπάρχουν και μερικές λεπτομέρειες που ο Αλέξανδρος τις είδε όταν βλέπαμε το βίντεο. Δεν θέλουμε να το ξαναδείξουμε το βίντεο, είναι πάρα πολύ βίο, δεν θέλω να το ξαναδείξω. Δεν θέλουμε. Ας πούμε, ο αστυνομικός κρατούσε το μαχαίρι που φέρεται να είχε ο Κωστόπουλος με γυμνά χέρια. Αυτά είναι πολιτικά στοιχεία. Κοιτάξτε. Δηλαδή είναι σαν να μην ξέρουν τη δουλειά. Καταρχήν. Μην πάμε στο κομμάτι της βίας. Κύριε Αρβανίτη, σας ξαναλέω ότι η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή είναι, και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει, να διερευνήσει εξονυχιστικά την κατάσταση και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Διότι νομίζω ότι αυτού του τύπου οι συμπεριφορές δεν προσβάλλουν μόνο την αστυνομία, δεν προσβάλλουν την ελληνική κυβέρνηση, δεν προσβάλλουν μόνο την ελληνική κοινωνία, προσβάλλουν τη δημοκρατική πολιτεία ως τέτοια. Και η διαφορά αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις είναι ότι δεν πρόκειται να κουκουλώσει, δεν πρόκειται να συγκαλύψει, δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε πιέσεις, αλλά αντιθέτως οφείλει και αυτό θα κάνει και είμαι βέβαιος ότι η κυρία Γύρω Βασίλη αυτό θα τονίζει στη δήλωσή της, δεν έχω προλάβει να τη δω, θα διερευνήσει εξονοχιστικά θα γίνει σχετική έρευνα, ναι, και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Νομίζω όμως ότι πρίμα φάκε το περιστατικό είναι ούτως ή άλλως και απαράδεκτο και καταδικαστικό. Υπάρχει όμως, Υπουργέ, ένα πολιτικό ζήτημα καιρό τώρα. Και βεβαίως το χτυπάει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κομμάτι του νόμου, της τάξης και της ασφάλειας. Απ' τη μία υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στην πόλη. Υπάρχει και θέμα χρήσης, υπάρχει και θέμα παραβατικότητας. Πάντα υπήρχε. Πράγματι, η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη, κύριε Αρβανίτη. Είναι δεδομένο ότι στις Μητροπόλεις του αναπτυγμένου καπιταλισμού τέτοιου τύπου φαινόμενα είναι ενδυμικά. Υπάρχουν. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις. Και δεν είναι μόνο, επιτρέψτε μου, ζήτημα της αστυνομίας η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Είναι ένα ζήτημα συνολικότερου σχεδιασμού της αντιεγκληματικής πολιτικής μιας δημοκρατικής πολιτείας. Δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ένταξη, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που καταπολεμάς τα ναρκωτικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι γειτονιές, οι μικρές κοινωνίες που όλες
πολίτες μαζί συναποτελούν το δίκτυο της Μητρόπολης. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ζήτημα αστυνομίας κατά πολέμηση του εγκλήματος. Όχι, δεν είναι. Είναι ζήτημα μιας ευρύτερης πολιτικής. Κοιτάξτε, νομίζω... Ξέρετε γιατί λέω προλαβαίνετε. Διότι η άλλη αντίληψη που υπάρχει, όταν ο άλλος, το κουβεντιάζαμε τώρα που ήμασταν με φίλους, όταν ο άλλος βρίσκεται όχι στο πεδίο του Άρης, το οποίο καθάρισε, αλλά κατέβηκε το πρόβλημα στις κάτω γειτονιές, όσο προοδευτικός και να είναι, έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Κατανοεί, συμφωνώ. Δεν λέω εγώ και τα ακραία στοιχεία. Έχει ένα πρόβλημα. Συμφωνώ. Ο χρόνος λοιπόν δράσης πρέπει να είναι τέτοιος, αλλιώς οι άλλες αντιλήψεις, οι ακραίες, οι φασιστικές αντιλήψεις. Θα παίρνουν χώρο. Κοιτάξτε, τα κοινωνικά προβλήματα, κύριε Αρβανίτη, δεν καταπολεμώνται από την μία μέρα στην άλλη. Νομίζω ότι μια σειρά από ενέργειες που κάνει αυτή η κυβέρνηση, μια σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες, είτε αυτό έχει να κάνει με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, είτε αυτό έχει να κάνει με τη στήριξη της πρόνοιας, είτε αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς στο εσωτερικό, σε θύλακες του στενού κράτους, ας πούμε, της αστυνομίας, αυτό που λέμε, είναι. Πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες καταρχήν παίρνονται, έχουν πάρθει και συνεχίζονται και νομίζω ότι αποδίδουν αποτελέσματα. Είναι λίγο περίεργο να μιλά κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις για στατιστικά στοιχεία, γιατί κάθε έγκλημα έχει τη μοναδικότητά του και στην πραγματικότητα αφορά την ζωή, την περιουσία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Επομένως, το να κάνει στατιστική σε αυτές τις περιπτώσεις ακούγεται λίγο περίεργο, όμως πρέπει να βλέπουμε. Μάλιστα. Και την εξέλιξη των πραγμάτων. Και θέλω να σας πω ότι από το 2015 και μετά οι στατιστικές μας δείχνουν ότι αυτού του τύπου το έγκλημα έχει υποχωρήσει. Αντιθέτως, υπάρχει μια αύξηση πολύ μεγάλη στα εγκλήματα, τα λεγόμενα εγκλήματα του λευκού κολάρου. Δηλαδή στις απάτες, στο οικονομικό έγκλημα κλπ. Κλπ. Πράγμα το οποίο συνήθως δεν προκαλεί την ίδια κοινωνική αναστάτωση που προκαλούν αυτού του τύπου τα βία εγκλήματα για τα οποία συζητάμε τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε πριν από λίγη ώρα για κατήφορο της χώρας. Εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για κατήφορο της χώρας από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκε. Αν θυμάστε, όλο του το πολιτικό αφήγημα από το 2016 και μετά αφορούσε την επερχόμενη καταστροφή. Έχει προβλέψει περίπου 15 καταστροφές της χώρας και κάθε φορά μας λέει ότι εντάξει, δεν ήρθε την προηγούμενη φορά, θα έρθει την επόμενη. Νομίζω ότι ότι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης ασκεί την αντιπολίτευση δεν βοηθάει ούτε την χώρα, ούτε την κυβέρνηση, ούτε το δημοκρατικό πολίτημα, γιατί ξέρετε ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι σημαντικός. Είναι να ελέγχει την κυβέρνηση, να ελέγχει τις δομές εξουσίας του κράτους, είναι ρόλος εξαιρετικά σημαντικός και θεσμικά κατοχυρωμένος. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον παίζει σωστά αυτό το ρόλο. Διότι όταν αντιπολίτευση. Τότε την κυβέρνηση Σαμαρά να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Στο παράνα ήμασταν. Επιτρέψτε μου. Λέει η Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου, αλλά η αντιπολίτευση την οποία ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε το γεγονός ότι έκανε κριτική, μάλλον σε μια σειρά από αντικοινωνικές πολιτικές τις οποίες έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιέζαμε στην κατεύθυνση για την άσκηση κοινωνικών πολιτικών, για την άσκηση πολιτικών οι οποίες θα προστατεύουν και θα ενισχύουν. Για να προσπαθήσω να κάνω. Με συγχωρείτε πολύ. Αντικοινωνική συμπεριφορά. Μητσοτάκης... Μπορεί να πει ο πολίτης ο οποίος είναι κοντά στις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας ή ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να πει ότι η πολιτική που ασκείται σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση ό,τι αφορά στην ανοχή της παρανομίας και της εγκληματικότητας είναι κατά της κοινωνίας. Μα αυτό. Με συγχωρείτε, κύριε Αρβανίτη, έχω την εκτίμηση ότι αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πριν από λίγο σας έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση στο ευρύτερο πεδίο του σχεδιασμού της αντιεγκληματικής πολιτικής αποδεικνύεται ότι έχει αποτελέσματα και στην καταπολέμηση των βίαιων εγκλημάτων. Δηλαδή, φαίνεται ότι από το 2015 και μετά είχε γίνει και μια σχετική συζήτηση στην Βουλή με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη, στην οποία ο κ. Τσίπρας είχε αναφερθεί αναλυτικά στα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και δείχνουν και φαίνεται, αποδεικνύεται από τα ίδια τα πράγματα ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι η μοναδικότητα του κάθε εγκλήματος δεν είναι συγκλονιστική για αυτόν ο οποίος είναι το θύμα του εγκλήματος. Είναι δεδομένο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να βλέπει και τη μεγάλη εικόνα. Και σας λέω ότι από ό,τι φαίνεται, ο δρόμος της ακραίας καταστολής, ο δρόμος του αυταρχισμού, τελικά καταλήγει να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία ευαγγελίζονται όσοι υπερασπίζονται μια τέτοια πολιτική. Κύριε Τζανακόπουλε, η κριτική που μου κάνει ο συντάκτης μου είναι ότι είμαι άναρχος στη συνέντευξη και μάλλον έχει δίκιο. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει έτσι.
Εγώ ήρθα από ένα δικαστήριο πριν από λίγη ώρα. Ήμουν μάρτυρα υπεράσπιση μια συναδέλφου μου, όπου κάποιο είχε προχωρήσει μια διαδικασία, ζήταγε 200.000 ευρώ γιατί θεωρεί ότι θύχτηκε. Καλά, δεν δείχτηκε καθόλου το ρεπορτάζ, ήταν μια χαρά. Mm. Με τον τυποκτώνο νόμο όμως, διότι συχνά, πυκνά, έχουμε αντεκλήσεις πολιτικών προς δημοσιογράφους και τούμπαλ. Αυτός ο νόμος είναι ένας συντηρητικός νόμος, κατά τη γνώμη μου. Γιατί η κυβέρνηση αριστεράς δεν τον παίρνει πίσω, γιατί δημιουργεί νέα συνθήκη. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στα δικαστήρια κάθε λίγο και λιγάκι? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αρβανίτη. Εδώ πρέπει να. Δεν διαχωρίζω τις υποθέσεις. Πρέπει να διατηρούμε πάντοτε πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Ξέρετε, η εξουσία του τύπου είναι τεράστια. Δηλαδή, έχει η εξουσία των ιδιοκτητών του τύπου είναι τεράστια. Νομίζω ότι η εξουσία του δημοσιογράφου είναι πολύ μεγάλη. Όταν έχει τη δυνατότητα να γράψει στο ευρύ κοινό αυτό το οποίο εκείνος ή εκείνη θεωρεί ρεπορτάζ, αυτό που εκείνος ή εκείνη θεωρεί ως είδηση, πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος για όσους είναι πρόσωπα δημοσίως εκτεθειμένα να προστατεύουν τους εαυτούς τους. Έτσι. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε. Βεβαίως. Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, διότι υπάρχουν όργανα. Ναι, όμως δεν μπορούμε να στερούμε και σε κανέναν πολίτη το δικαίωμα να προσφύγει στο φυσικό του δικαστή. Άρα λοιπόν πρέπει κάθε φορά να τηρούνται πολύ συγκεκριμένες ισορροπίες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συζητήσει. Ένα παράδειγμα είναι το παράδειγμα της αυτόφορης διαδικασίας σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμισης για του τύπου, το οποίο αυτό. Πράγματι πρέπει να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση για να δούμε αν εξυπηρετεί σε κάτι. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν εξυπηρετεί. Δηλαδή θα μπορούσε η αυτόφορη διαδικασία να καταργηθεί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιδέουσα προστασία στην τιμή και την υπόλοιψη. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι και τα όργανα των δημοσιογράφων θα πρέπει να λειτουργήσουν προστατευτικά για τη δεοντολογία, θα πρέπει να λειτουργήσουν με έναν τρόπο ο οποίος να διατηρεί το επίπεδο της δημοσιογραφίας υψηλό. Νομίζω όμως ότι η τάση είναι να... αντί να βελτιώνεται το επίπεδο του δημόσιου λόγου, μάλλον να κατρακυλά όλο και περισσότερο. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και μάλιστα φωτεινές στον χώρο του τύπου. Παίρνω όμως το κομμάτι της αυτόφορης διαδικασίας ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητιέται. Δηλαδή, οφείλει να συζητηθεί. Γυρίζω σελίδα. Αυτό ξέρει.